που σε πάει μπροστά τελικά είναι αυτά τα πράγματα που σε βάζουν να σκεφτείς λίγο βαθύτερα. Να αναζητήσουν το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο και την καθημερινότητά του, αντί όπως γίνεται σήμερα να καθορίζει τη ζωή και τις επιλογές του, παρακίνησε τους μαθητές της Ιεράπετρας ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, ερευνητής και διευθυντής υπολογιστικών συστημάτων του MIT Media Lab, Μιχάλης Μπλέτσας, σε μια ομιλία που καθήλωσε το κοινό. Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά μια τεχνολογία, πρέπει κάπως να καταλαβαίνουμε πώς δουλεύει, ποιο είναι το υπόβαθρό της, τι μπορεί να κάνει, τι δεν μπορεί να κάνει. Αυτή τη στιγμή με την τεχνητή νοημοσύνη υπάρχουν πάρα πολλές υπερβολές. Της αποδίδουμε ικανότητες που δεν έχει. Αυτό μας δημιουργεί έξτρα φόβους που μας αποσυντονίζουν από την αντιμετώπιση των πραγματικών κινδύνων. Ο κύριος Πλέτσας μοιράστηκε την αγωνία του για τον τρόπο με τον οποίο το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα λειτουργεί, αδυνατώντας να δώσει στους μαθητές τα απαραίτητα εφόδια για να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, με κυριότερο εκείνο της κριτικής σκέψης. Δεν καλλιεργούμε στα παιδιά την ικανότητα να ξεχωρίζουν την πληροφορία, να αξιολογούν την πληροφορία, να δουν πώς μετασχηματίζεται η πληροφορία σε γνώση. Επομένως, αυτό το βλέπεις και στις ερωτήσεις των παιδιών. Είναι λίγο, ακολουθούν κάποια μοτίβα συγκεκριμένα, κάποια παιδιά βλέπεις όμως ότι ξεχωρίζουν. Αυτό ήταν πάντα, νομίζω, δεν έχει αλλάξει σε όλα τα χρόνια. Κάποιοι ξεχώριζαν, κάποιοι όχι. Εκείνο που με ανησυχεί όμως πλέον, ότι είναι πολύ εύκολο να είσαι ένας απλός καταναλωτής. Μέσα από την άκρητη ενασχόλησή μας με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αποτελούν σήμερα το μεγαλύτερο πεδίο εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης, παιδιά και ενήλικες καταλήγουμε να ακολουθούμε τις επιταγές της, αντί να αποκτούμε δεξιότητες για να την αξιοποιήσουμε με πιο επωφελή τρόπο. Ποιες είναι οι δεξιότητες που πρέπει να δίνει το σχολείο αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε οι άνθρωποι, τα παιδιά, να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης? Και τελικά αυτό που τους λέω είναι ότι δεν πρέπει να δουλεύουν για την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή τη στιγμή όλοι δουλεύουμε για την τεχνητή νοημοσύνη, όντας χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία είναι κατά την άποψή μου μία από τις πιο βλαβερές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Είναι η πιο μεγάλη εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης. Ο αλγόριθμος, τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που διαλέγουν τι θα δούμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι η μεγαλύτερη εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει λοιπόν, αντί να δουλεύουμε για την τεχνητή νοημοσύνη, να αποκτήσουμε τις δεξιότητες οι οποίες πραγματικά θα μας κάνουν να δουλέψουμε με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Μιχάλης Πλέτσας, ο οποίος κατάγεται από τα Χανιά, ήταν προσκεκλημένος του Πολιτιστικού Φυσιολατρικού Συλλόγου Ανατολής Ιεράπετρας για μια διάλεξη μέσα από την οποία προσπάθησε, όπως είπε, να απομυθοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη και να εξηγήσει πώς ακριβώς πρέπει να την υπολογίζουμε χωρίς υπερβολές.